που αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής μας, που έχει να κάνει με τις θετικές εξελίξεις για το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Θέμης ο Κανελόπουλος. Καλησπέρα, καλησπέρα Θέμη. Καλησπέρα. Και έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και είσαστε μαζί μας να μας πείτε ευχάριστα για το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, εντάξει, έχουμε να πούμε κι άλλα. Αλλά αυτό που μας καίει εμάς το τελευταίο διάστημα είναι η υποβάθμιση του νοσοκομείου Καλαμάτας. Φαίνεται ότι παίρνετε πίσω αυτή την απόφαση. Για πείτε μας. Θέλω καθώς να ξεκαθαρίσω ότι δεν είχαμε καμία πρόθεση να υποβαθμίσουμε το νοσοκομείο της Καλαμάτας, ούτε εγώ προσωπικά προσβάλλω την Καλαμάτα. Όσοι γνωρίζουν την πολιτική μου διαδρομή, σίγουρα θα θυμούνται ότι είμαι ο υπουργός που, σαν υπουργός ναυτιλίας, έδωσε απολυμμένα της Καλαμάτας στο Δήμο Καλαμάτας και ως υπουργός υγείας την προηγούμενη μου θητεία το παλιό νοσοκομείο Καλαμάτας για να χρησιμοποιηθεί από το Δήμο. Άρα έχω εμπράκτως δείξει την πολιτική μου διαδρομή ότι αυτή την πόλη την αγαπώ, την θαυμάζω και τη θεωρώ την πόλη με τη μεγαλύτερη εξέλιξη προς τα μπρος από όλες τις ελληνικές πόλεις τα τελευταία 20 χρόνια. Και αυτό είναι ένα μπράβο για εσάς Καλαμαριανούς. Είναι ένα έμβιο. Είναι μια συλλογική σας επιτυχία. Το ερώτημα ήταν, αυτή η συλλογική επιτυχία κάνει πιο ελκυστικό το νοσοκομείο της Καλαμάτας στο μέτρο που να πρέπει να αλλάξει κατηγορία από Α σε Β. Αυτό ήταν η κουβέντα. Γι' αυτό ελήφθη αυτή η απόφαση. Εν πάση περιπτώσει, είχα μια πολύ εκτενή συζήτηση με τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, για το θέμα αυτό, ο οποίος μου εξήγησε την οπτική γωνία των ανθρώπων της Καλαμάτας έντονα, και με φυσικά τις υπόλοιπες βουλευτές Μεσσηνίας, εξαιρετικά διεξοδικά, και βεβαίως είχα μια συζήτηση εκτενή με τον Πρωθυπουργό. Και ο Πρωθυπουργός συμφώνησε ότι πρέπει να γίνει η Καλαμάτα άγωνο Α, διότι δεν χρειάζεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση που έχει γίνει για να προσελκύσουμε γιατρούς να στιγματιστεί από κάποιες αντιδράσεις που δεν είναι αυτό που θέλαμε να συμβεί σε κάθε περίπτωση. Άρα λοιπόν η Καλαμάτα θα γίνει άγωνο Α και στη διαρθωτική απόφαση η περιοχή των Γαργαλιάνων και του Αγίου Νικολάου θα γίνει άγωνο Β. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και στέκομαι ιδιαίτερα για την Καλαμάτα, νομίζω το διευκρινίσατε με κάθε τρόπο κύριε Υπουργέ. Στέκομαι ιδιαίτερα στις δύο περιφερειακές, να το πω έτσι, περιοχές που αυτή τη στιγμή γνωρίζαμε ότι ήταν σε μια άλλη κατάσταση. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι καλύπτουν και ένα πολύ μεγάλο εύρος ολόκληρου του χώρου της υγείας και των αναγκών που υπάρχουν. Είχαμε βάλει πολλές άλλες περιοχές, έτσι, τα Φιλιατρά, την Πύλο, το Μελιγαλά, τα είχαμε βάλει. Ναι, 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 ισχύει. Δεν είχαν μπει οι Γαργαλιάνοι και δεν είχε μπει και ο Άγιος Νικόλαος. Θα μπουν και αυτοί και ορθωτικοί. Επειδή σήμερα ανακοινώσατε και μια σειρά από αλλαγές και νομίζω ότι σε αυτό είναι στο οποίο πρέπει λίγο να σταθούμε. Να ρωτήσω κάτι τον Υπουργό πριν πάμε στις αλλαγές, γιατί είναι και ένα πάγιο αίτημα εδώ της Μεσσηνίας και των γιατρών μας, γιατί πολλές φορές βγαίνουν με αντιδράσεις ότι παρόλα που είμαστε έτσι σε αυτή την κατάσταση, στην άγωνη έτσι α, παρόλα αυτά δεν έρχονται γιατροί, γίνονται προκηρύξεις, όμως δεν επιλέγουν το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Όλη η μάχη που θα γίνει στους επόμενους μήνες και αφού ψηφίσω και την τροπολογία για τη μοριοδότηση στα θεσμικά κίνητρα, θα είναι η προσκλήση που βγαίνουν άγωνες να μην βγαίνουν πλέον άγωνες. Άρα λοιπόν αυτό το έργο θα το κάνει το Δεκέμβριο όταν θα ξέρουμε ότι είναι σύγκρατη προσκλήση. Προσκλήση θα πούμε αρχές Οκτωβρίου το πολύ. Ωστόσο παραμένουν τα προβλήματα και μιλάω για το νοσοκομείο της Καλαμάτας γιατί εδώ οι γιατροί μας, Υπουργέ μου, δεινοπαθούν. Καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Υπάρχουν και κλινικές, όπως σημειώνουν τουλάχιστον σε ανακοίνωσή τους, με 50% πλήρωση θέσεων. Οπότε θα αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα στο φόντο. Πιστεύουμε και ότι με τα νέα κίνητρα που δίνουμε θα υπάρχει περισσότερος ενδιαφερόμενος ιατρικός κόσμος να πάει στα περιφερειακά νοσοκομεία αλλά και στην Καλαμάτα. Γενικά για να είμαστε λίγο λογικοί, η Καλαμάτα είναι σαν νοσοκομείο πολύ καλύτερη μοίρα από πολλά άλλα γειτονικά της νοσοκομεία. Και επειδή θέλω να το συνδυάσω με αυτά που εξειδικεύσατε σήμερα, πόσο θα βελτιωθεί η κατάσταση στον χώρο της υγείας με φόντο αυτά που θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται? Όπως βλέπετε, έχουμε παρουσιάσει σήμερα στο Υπουργείο Υγείας σε συνέντευξη τύπου κάτσε πάνω από 2 ώρες ένα πλέγμα πάρα πολλών μέτρων. Έχουμε ασκήσει μια πολύ σύνθετη
πολιτική που έχει και οικονομικά κίνητρα και θεσμικά κίνητρα και μεγαλύτερη ευελιξία σε εργασιακές σχέσεις κτλ. Κεντρικός στόχος όλων των μέτρων είναι το ΕΣΥ να γίνει περισσότερο ελκυστικό για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Γιατί είναι προφανές ότι υπάρχει ένα έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, ας το πούμε έτσι, του ΕΣΥ όλα του ιδιωτικού τομέα στην παρούσα φάση. Και αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Εθνικό σύστημα υγείας χωρίς ΕΣΥ δεν υπάρχει. Μάλιστα. Αντιμετωπίζετε αυτό και ποια είναι και η συνθήκη, λίγο να μας πείτε, και με τα απογευματινά χειρουργία και αν θα έχουμε δωρεάν απογευματινά τα χειρουργία. Τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία θα ξεκινήσουν αμέσως μόλις πάρουμε την τελική έγκριση. Έχει ληφθεί η έγκριση, το πράσινο φως έχουμε πάρει. Αλλά τυπικά για να πατήσουν το κουμπί πρέπει να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τη σύμφωνη γνώμη μας με τα τεχνικά κλιμάκια. Αυτό εγώ δεν μπορώ να σας ορίσω ημερομηνία γιατί αυτό είναι θέμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μόλις κάνουν τις συνεδρίες θα σας το πω. Μάλιστα. Κύριε Γιώργη, δεν ξέρω για τους γιατρούς ήθελα να ρωτήσω εγώ. Επειδή το είπαμε και την προηγούμενη φορά και επειδή δίνονται κάποια κίνητρα και μπόνους στους νέους γιατρούς για να μπουν, νομίζω 30.000 ευρώ είναι το συγκεκριμένο μπόνους. Για τους παθολόγους. Για τους παθολόγους και για μια σειρά από. Αυτό είναι κίνητρο, να το πω έτσι, συγκεκριμένες ειδικότητες που. Ναι. Με τις προσλήψεις τι θα γίνει. Θα έχουμε πότε το επόμενο πακέτο προσλήψεων, να το πω έτσι. Αρκετών. Από το Δρίου θα βγάλουμε όλες τις άγονες θέσεις, περίπου 250. Όμως, κύριε Γεωργιάδη, εκείνο που επισημάνεται κάθε φορά με τις προκηρύξεις είναι ότι δεν μπορεί να προκηρύσετε μία θέση γιατρού σε μία υποστελεχωμένη κλινική όπως της παθολογικής. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι κανένας γιατρός δεν θα έρθει στην παθολογική. Ή δύο. Θα προκηρύξουμε όλες τις κενές οργανικές θέσεις στα περιφερειακά νοσοκομεία. Και κάτι άλλο, έτσι, δεν ξέρω Θέμη πάνω σε αυτό, να ρωτήσω για κάτι άλλο σχετικά με τα κέντρα υγείας, γιατί δεν έχουν αναβαθμιστεί τα κέντρα υγείας, με αποτέλεσμα όλα τα περιστατικά να πηγαίνουν στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων, με αποτέλεσμα να υπάρχει φόρτος εργασίας σε μια υποστελεχωμένη, έτσι. Από το Ταμείο Ανάκαμψης ανακαινίζει πλήρως 168 κέντρα υγείας. Mm-hmm. Ένα από αυτά είναι των φιλιατρών, που γίνεται μεγάλη φασέρα με τον κύριο Πολάκη. Έγινε μεγάλη κουβέντα. Ναι. Ναι. Θα στελεχωθούν όμως πέρα από την αναβάθμιση. Δηλαδή πώς θα πει, αυτό που θέλει να πει και η δέσμευση είναι πώς θα αποφορτιστεί η πρωτοβάθμια υγεία. Είναι πολύ πιο σύνδετο το θέμα μια συζήτηση λίγο λεπτό στην τηλεόραση πρωτοβάθμια. Έχουμε τώρα μπροστά μας το νέο νομοσχέδιο του προσωπικού γιατρού που περνάμε τώρα το προσωπικό γιατρό στη δεύτερη φάση. Εκεί είναι και το κίνητρο των 30.000 ευρώ για την οδηγότητα του παθολόγου. Για να την επιλέξει. Και έχουμε ένα πολύ ολοκληρωμένο σχέδιο γενικά για την μεταβάθμιση. Φτιάχνουμε πανεπιστημιακά κέντρα υγείας, δηλαδή κέντρα υγείας δεδομένα με πανεπιστημιακές κλινικές, για να παρέχουμε μεγάλη περιουσία. Να βάλουμε και να χρησιμοποιήσουμε ειδικά τα πολύ αναβαθμισμένα κέντρα και στο θέμα της εφημερίας. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα σε αυτό. Δεν είναι όμως κουβέντα δύο λεπτών αυτό. Ωραία. Κρατάμε αυτές τις εξελίξεις. Φαντάζομαι ότι θα τα δούμε και θα τα αξιολογήσουμε μέσα στη χρονιά, γιατί όλα κρίνονται εν τη πορεία τους. Θέλω να πω ότι έλαβα επιστολή και από το Σεβασμιότητα του Μεσημείας και το θέμα του νοσοκομείου, προς τον οποίο έχω δείξει το μεγάλο σεβασμό, αλλά παραλαμβάνω ήταν μια απόφαση που έλαβε και ο ίδιος Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Είναι θετικά όλα αυτά. Βέβαια, κρατάμε και όσα είπατε για την στελέχωση του νοσοκομείου, γιατί και εδώ στο νοσοκομείο, και να πούμε και κάτι επιπλέον, έτσι, συγχωρέστε με που σας καθυστερώ, έναν ογκολόγο θέλουμε στο νοσοκομείο μας, γιατί δυστυχώς οι καρκινοπαθείς μας πηγαίνουν στα άλλα νοσοκομεία και καταλαβαίνετε το κόστος και την ταλαιπωρία. Αν δεν υπάρχει και εμείς ογκολόγος, υπάρχει. Μία ογκολόγος που ήταν, είναι ασθενής, απουσιάζει, δεν υπάρχει. Γι' αυτό. Αν είναι ασθενής, την κατέχει την οργανική θέση. Για ένα χρόνο όμως τώρα, έτσι. Είναι αρκετά. Φαντάζομαι ότι είναι ζητήματα πρέπει να τα δούμε. Δεν μπορεί να απολύσεις κάποιον που είναι ασθενής. Ναι, αλλά πρέπει να αντικατασταθεί για να εξυπηρετηθούν μπορεί και οι ασθενείς. Μπορεί να πάρει επικουρικό. Δεν μπορεί να προκηρύξει τη θέση. Για να προκηρύξει θέση ενός μονίμου γιατρού, πρέπει να υπάρχει και μία οργανική θέση, λέω. Δεν μπορεί να το προκύψει. Είναι παράνομο να προκύψει. Να πούμε όμως ότι ακόμα και ένας ογκολόγος εδώ δεν είναι αρκετός για να αντιμετωπίσει όλα τα περιστατικά. Εάν το οργανόγραμμα του νοσοκομείου προέβλεπε έναν ογκολόγο και είναι κατηλημένο στη θέση από μία ασθενή, το μόνο που θα σας είναι επικουρικό για να απόψεις από ένα νοσοκομείο. Δεν θα προκηρύξουμε κατηλημένη θέση, ούτε θα απέλει από τότε κάποιον. Πάντως είναι δεδομένο ότι γενικά φαντάζομαι το ζείτε και από μέσα γιατί οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Πρέπει να δούμε και εξειδικευμένα κάποιες περιοχές σε ολόκληρη την επικράτεια. Έχουν φοβερές ανάγκες
και χρειαζόμαστε προσωπικό. Το αυτό είναι συνεχώς. Το νούμερο ένα. Παρατηρήσει κάθε μέρα με κάπου σε κάποια κέντρο υγεία σε κάποια νοσοκομεία το λόγο μου ζήτημα. Αλλά την Ελληνικράτεια και έχουμε κάτι άλλο θέμα. Νομίζω ότι κρατάμε αυτό το θετικό πλαίσιο των αναφορών του κυρίου Υπουργού και περιμένουμε να δούμε στην πράξη. Νομίζω και ο ίδιος είναι της πράξης άνθρωπος, θα τα κρίνουμε όλα αυτά στο κλείσιμο της περίοδου. Στην Καλαμάτα, ότι εγώ την Καλαμάτα την ξαναπώ την αγαπώ ιδιαίτερα, την έχω πάντα φροντίσει πολιτική αμφιθεία, δεν την αδικούσα τώρα, σε καμία περίπτωση. Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Γεωργιάδη. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.